κύριοι, χαίρετε. Η επικαιρότητα με άλλο μάτι και σήμερα για μία ακόμη φορά θα ασχοληθούμε με την πανδημία του νέου κορονοϊού. Οι καλεσμένοι μου είναι γνώριμοι, θα έλεγα, γιατί είναι η δεύτερη φορά που τους φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Αλήθεια TV. Πριν από 7 μήνες είχαμε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το θέμα της πανδημίας και τις επιπτώσεις της. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μία κρίσιμη καμπή αυτή την περίοδο, που θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα χτίσουμε το λεγόμενο τείχος ανοσίας για να ξεφύγουμε από αυτή την πανδημία ή όχι. Οπότε νομίζω ότι θα βοηθήσουν στο να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα, ειδικά όσον αφορά τα εμβόλια. Η κυρία Πέννη Ζόρζου, λοιμοξιολόγος του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου, και ο κύριος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Πυργίου Χίου και μέλος βεβαίως και οι δύο του Ιατρικού Συλλόγου. Να σας καλωσορίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Πού είμαστε όσον αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα, σαν χώρα μιλάω τώρα? Σαν χώρα είμαστε περίπου στο μέσο όρο της Ευρώπης. Ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει σημαντικά. Δηλαδή, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι σχεδόν το 50% του πληθυσμού έχει κάνει τουλάχιστον μία πρώτη δόση και από αυτούς το 40% σχεδόν έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Άρα είμαστε πολύ κοντά στη μέση και το κρίσιμο σημείο τώρα τους επόμενους μήνες είναι να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτό και να φτάσουμε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή. Σας προβληματίζει όμως το γεγονός ότι 3 στους 10 Έλληνες λένε ότι δεν σκέπτονται να εμβολιαστούν ή το σκέπτονται? Αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτό παρατηρείται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ακόμα και σε χώρες που ο εμβολιασμός ξεκίνησε πολύ νωρίς, όπως το Ισραήλ, ή σε χώρες οι οποίες έχουν φτάσει σε πολύ ψηλά ποσοστά εμβολιασμού πολύ γρήγορα. Παρατηρήθηκε όταν έφτασε το 60-70% του ενήλικου πληθυσμού, του πληθυσμού όλου του ο εμβολιασμός, παρατηρήθηκε μία στασιμότητα. Αν εξαιρέσουμε την ηλικία 0-18, που τώρα πλέον παίρνει ένδειξη, ένα 20-30% στις περισσότερες χώρες του κόσμου δείχνει μια προθυμία. Αυτό βέβαια σε κάθε χώρα μεταφράζεται με διαφορετικό τρόπο, από έλλειψη ενημέρωσης, επικράτηση ειδήσεων που δεν στηρίζονται επιστημονικά. Και νομίζω ότι το μεγάλο στίχημα για το επόμενο διάστημα είναι να μπορέσουμε να υπερνικήσουμε τις αντιδράσεις και το φόβο και να πείσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο να εμβολιαστεί. Την ίδια ώρα, βέβαια, τα στοιχεία λένε ότι 1 στους 10 κατοίκους της γης είναι πλήρως εμβολιασμένος και μόνο 1 στους 100 στην Αφρική. Άρα, μήπως τελικά δεν προσπαθούμε, θα μου πείτε, δεν είναι δικό σας θέμα, το καταλαβαίνω απόλυτα, απλά συζήτηση τώρα κάνουμε, πώς θα χτίσουμε τείχος ανοσίας αν δεν έχουμε εμβολιαστικούς ρυθμούς όλες τις χώρες σε ένα περίπου ίδιο επίπεδο? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι ένα 25% παγκοσμίως έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση. Το 1/4 του πληθυσμού παγκοσμίως έχει λάβει μία δόση. Δηλαδή έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 3,5 δισεκατομμύρια δόσεις. Αυτό είναι και μία πρώτη απάντηση στους επιφυλακτικούς ότι το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί. 3,5 δισεκατομμύρια δόσεις έχουν δοθεί μέσα σε 8 μήνες, στους τελευταίους 8 μήνες, σε όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι όντως το 1% μόνο των πληθυσμών σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, ας πούμε, όπως λέγονται, έχει εμβολιαστεί. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Έχει σχέση να κάνει με την επάρκεια των εμβολίων και σίγουρα θα κρίνει και την επόμενη φάση. Ναι, το πώς θα πορευτούμε. Κύριε Θεοδωρόπουλε, στοιχείο, πώς είναι τα πράγματα? Γενικά ακολουθούμε το μέσο όρο της Ελλάδας. Ίσως είμαστε και στα υψηλότερα του μέσου όρου. Κοντά έχουμε φτάσει το 40% και εμείς έχουμε ξεπεράσει το 40% στον πλήρη εμβολιασμό. Πλησιάζουμε το 50% με τους προγραμματισμούς που έχουν γίνει. Αυτό που βέβαια για μας είναι ένα πρόβλημα είναι ότι όπως όλη την Ελλάδα, έτσι και στοιχείο, είδαμε ένα φρενάρισμα του ρυθμού τις τελευταίες μέρες. Φρενάρισμα που δεν θα έπρεπε να γίνει. Το καλοκαίρι, λέτε. Τώρα το καλοκαίρι, τον τελευταίο καιρό. Θα περιμέναμε, γιατί τώρα πλέον έχουμε επάρκεια εμβολίων. Είχαμε ένα διάστημα μεγάλο που δεν είχαμε επάρκεια εμβολίων. Σκεφτείτε όμως ότι έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί τώρα 4-5 μήνες. Τον τελευταίο καιρό έχουμε μεγάλη επάρκεια εμβολίων. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε στοιχείο τα εμβόλια που ήρθαν έξτρα, που είχαν κανονιστεί στην επιχείρηση Ελευθερία στις αρχές του Ιουνίου. Δυστυχώς δεν προσήλθε πολλοί κόσμος τότε εκεί να εμβολιαστεί. Υπάρχουν όμως εμβόλια, υπάρχουν πλέον εμβόλια, υπάρχουν αρκετές εμβολιαστικές γραμμές. Η παρουσία και σήμερα εδώ του Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Κόσμου του Σχίου είναι να
προσπαθήσουμε να πείσουμε όλους αυτούς που φοβούνται, που είναι επιφυλακτικοί απέναντι στο εμβόλιο, ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και είναι και ένα μέσο πολύ, φαίνεται πολύ αποδοτικό, έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα στο να μας προφυλάξει από τη βαριά νόση και από, από το θάνατο από τον κορονοϊό. Πολλοί άνθρωποι που διστάζουν να εμβολιαστούν λένε «Μα δεν έχει δοκιμαστεί, δεν έχουν δοκιμαστεί τα συγκεκριμένα εμβόλια επαρκώς». Τώρα γίνονται και στην ουσία πάνω μας δοκιμάζονται και δεν έχουμε δει και μακροχρόνιες ίσως επιπτώσεις τους. Ή τα εμβόλια δεν έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις γενικά. Είπε και η κυρία Ζόρζη νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει δισεκατομμύρια δόσεις σε όλο τον κόσμο. Οπότε ένα επιχείρημα ότι δεν έχουν δοκιμαστεί δεν ισχύει, γιατί πραγματικά έχουμε μελέτες πλέον που τρέχουν, γιατί τα περισσότερα από αυτά μελετούνται πάρα πολύ καλά όσον αφορά και την αποτελεσματικότητα και τις επιδράσεις που έχουν, έτσι, και την ασφαλειά τους. Έχουν μελετηθεί πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν ένα δεδομένο ότι έχουμε κάνει δισεκατομμύρια δόσεις. Έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Και έχουμε καλή εικόνα και στην αποτελεσματικότητα. Έχουμε εικόνα, για παράδειγμα, από το CDC, τα πρόσφατα που έβγαλε από το Μάιο, ότι στους εμβολιασμένους είχαμε πολύ λίγους θανάτους. Ενώ στους ανεμβολίαστους, για αυτούς που είχαμε 18.000 θανάτους στην Αμερική, οι 17.850 ήταν σε μία εμβολιασμένους. Ένα ποσοστό 99,2%. Τεράστιο Τεράστιο ποσοστό. Ένα ποσοστό μόνο 0,8% για το Μάιο στην Αμερική ήταν οι θάνατοι από τους εμβολιασμένους. Αντίστοιχα, τα ποσοστά είναι και σε αυτούς που νοσηλεύονται. Γιατί στον COVID δεν είναι μόνο αυτοί που πεθαίνουν, είναι αυτοί που νοσηλεύονται, που θα έχουν και προβλήματα στο μέλλον, που είναι προβλήματα που δημιουργούν προβλήματα και στην οικογένειά τους και στους ίδιους. Έτσι, στους νοσηλευόμενους, λοιπόν, στους μη εμβολιασμένους, οι νοσηλευόμενοι έφταναν το 99,9%. Σε μεγάλες σειρές πλέον. Έτσι, γιατί η Αμερική είναι μια χώρα που έχει προχωρήσει πολύ τους εμβολιασμούς. Τα ίδια πράγματα είδαμε και στο Ισραήλ, έτσι, τα ίδια πράγματα είδαμε σε χώρες που έχουν προχωρήσει, τα ίδια πράγματα είδαμε και στην Μεγάλη Βρετανία. Οπότε το εμβόλιο έχει δοκιμαστεί αρκετά και έχει δοκιμαστεί και η αποτελεσματικότητά του. Έχει δοκιμαστεί όμως και η ασφάλειά του και ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα εμβόλια και τα mRNA εμβόλια που κατηγορήθηκαν όταν ήταν καινούρια είχαν πολλών χρόνων μελέτες πίσω τους. Και ήδη αρχίζουν και χρησιμοποιούνται και σε άλλες παθήσεις. Θα έχει ακούσει ο περισσότερος κόσμος ότι ήδη χρησιμοποιούνται σε κάποιες μορφές καρκίνου. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν ένα καινούριο φάρμακο. Τα εμβόλια, κάποια από αυτά τα εμβόλια, η τεχνολογία που χρησιμοποίησαν ήταν παλιά συνηθισμένη. Οι παρενέργειες είναι τόσο φοβερές ώστε να μας φοβίζει να κάνουμε εμβόλιο. Και το λέω με δεδομένο ότι στα παιδιά μας, οι περισσότεροι γονείς, δεν ρωτάμε ούτε καν ποιο εμβόλιο. Εμπιστευόμαστε με τη φλά μάτια, θα έλεγα, τον παιδίατρο να κάνει το εμβόλιο που κυκλοφορεί εκείνη την περίοδο. Στα παιδιά υπάρχει κουλτούρα εμβολιασμού. Για τα παιδιά είναι δεδομένο ότι θα εμβολιαστούν. Αυτή η κουλτούρα εμβολιασμού δεν υπήρχε μέχρι τώρα στους ενηλίκες και περισσότερο στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες μπορεί και να υπήρχε. Οπότε ο εμβολιασμός των ενηλίκων είναι ένα καινούριο πεδίο. Και λογικά να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν, ας πούμε, μια επιφυλακτικότητα απέναντί του. Όμως, πρέπει να πούμε ακόμα και για τα παιδιά ότι και τα παιδικά εμβόλια σε πολύ χαμηλό ποσοστό, όπως είναι και τα εμβόλια των ενηλίκων, εμφανίζουν σημαντικές παρενέργειες, χωρίς ποτέ αυτό να αναχαιτίζει το όφελος από τον εμβολιασμό. Το όφελος από τον εμβολιασμό παραμένει συντριπτικά μεγαλύτερο του κινδύνου. Το να σηκώσει ένα παιδάκι πυρετό, το λέει ο παιδίατρος, ότι ξέρεις, πρόσεχε τις επόμενες 24-48 ώρες, ναι. Γιατί το παιδί, και ειδικά αν είναι και πολύ μικρό, μπορεί να έχει και γκρίνια και τέτοια πράγματα. Ήταν φυσιολογικά τα θεωρούσαμε. Ακριβώς. Ένα 97% των παρενεργειών είναι φυσιολογικές παρενέργειες αναμενόμενες, αναστρέψιμες του πρώτου 24ωρου. Αυτές δεν πρέπει να μας φοβίζουν, αυτές αφορούν οποιοδήποτε εμβόλιο. Αυτές που φοβίζουν και για τις οποίες έχει γίνει πολλή συζήτηση είναι οι πιο σοβαρές παρενέργειες, αυτές που δυνητικά μπορεί και θανατηφόρες, που έχουν αναφερθεί τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν, αλλά σε αναλογία είναι τόσο λίγα που δεν αναιρούν το όφελος του εμβολιασμού. Ίσα-ίσα, ακόμα και αν το συσχετίσει και αναηλικιακή ομάδα, ακόμα και για τους πιο νέους, το όφελος, μάλλον ο κίνδυνος από κάποιο σοβαρό πρόβλημα κατά την νόσηση, παραμένει πολύ μεγαλύτερο στον κίνδυνο από το ίδιο το εμβόλιο. Κυρία Ζόρσου, πόσους νοσηλεύσαμε στο νοσοκομείο της Χίου μέχρι τώρα από κορονοϊό, από την COVID-19.
νοσηλεύσαμε αρκετό κόσμο. Δεν έχω ακριβώς στοιχεία. Πρέπει να ήταν γύρω στους 70 νοσηλευόμενους, νομίζω. Θέλω να πω, είδατε από πρώτο χέρι πώς εξελισσόταν αυτή η ασθένεια. Ναι. Ποιο ήταν το δύσκολο και το επικίνδυνο κομμάτι της? Στο πρώτο κύμα, που ήταν και η μεγαλύτερη θνητότητα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο όλο, υπήρχε ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα των ηλικιωμένων και των ευάλωτων ομάδων. Το δεύτερο κύμα που εμείς το ζήσαμε ουσιαστικά από το Φλεβάρι και μετά, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι των ευπαθών ομάδων είχαν προλάβει να εμβολιαστούν, υπήρχαν νοσηλίες, αλλά δεν υπήρχαν τόσο βαριές νοσηλίες ούτε τόσο μεγάλη θνητότητα του πρώτου κύματος. Και στο πρώτο κύμα η θνητότητα, ειδικά για τη χείο, ήταν πολύ χαμηλότερη από τα ελληνικά δεδομένα. Ήταν γύρω στο 10%, ήταν πολύ καλή για τα δεδομένα του νοσήματος. Και από ό,τι φαίνεται, στο τρίτο κύμα, το οποίο ουσιαστικά θα προσβάλλει μόνο ανεμβολία στους και νέους, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, είναι ότι η θνητότητα θα είναι ακόμα μικρότερη και η νοσηρότητα. Ναι. Αφήνει όμως κατάλοιπα η ασθένεια αυτή? Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουν αρχίσει ήδη να περιγράφονται αρκετές κλινικές οντότητες που έχουν σχέση να κάνουν με τη μετά-COVID νόσο. Δυστυχώς, όπως και άλλοι ιοί, όπως ο ιός της λοιμώδης μονοπυρήνωσης, ο ιός της γρήπης, ο ιός του κύτταρου μεγαλοϊού, αφήνουν και χρόνιες βλάβες που μένει να δούμε αν και πόσο θα είναι σοβαρές. Πάντως, κάποιες από αυτές φαίνεται να είναι αρκετά σοβαρές και σίγουρα επηρεάζουν σοβαρά το επίπεδο, την ποιότητα ζωής. Ναι. Όπως, ας πούμε, η παροσμία που λέγαμε πριν, που είναι μια παρενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σημαντική αναπηρία. Δηλαδή, μένει, η παροσμία μένει. Το να μην μυρίζει ο άλλος. Μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού νοσήσει. Η παροσμία είναι ακόμα χειρότερο. Είναι να μην μπορεί να μπερδεύει τις μυρωδιές, να μυρίζει κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Αυτό μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι από τις τελευταίες, από τις βλάβες που επιμένουν περισσότερο. Δηλαδή έχουμε δεδομένα που κρατάει μέχρι και 18 μήνες τώρα. Μάλιστα. Σε άλλα πράγματα έχετε δει από την εμπειρία σας ασθενείς που να τους έχει αφήσει κάτι άλλο? Υπάρχουν πάρα πολλά συμπτώματα που είναι αυτό το long COVID που λέμε. Μπορεί, στην αρχή είχαμε την αίσθηση ότι αυτός ο ιός προσβάλλει το αναπνευστικό. Στην πορεία, ναι, φάνηκε, ναι. Στην πορεία φάνηκε ότι η προσβολή δεν ήταν, ίσως το αναπνευστικό ήταν το λιγότερο, το αναπνευστικό σε σκότωνε, αλλά σε σκοτώνει και άλλα πράγματα. Και αναπηρίες φτιάχνει πολλά πράγματα. Ένας ιός αγκιακός κατά βάση. Έτσι. Οπότε και αυτό έχει μια σχέση με τα εμβόλια, γιατί πολλοί κόσμος φοβόταν τις αγκιακές παρενέργειες των εμβολίων, τις θρομβώσεις που λέμε, αλλά φάνηκε εκεί ότι ακόμα και αυτές οι θρομβώσεις ήταν πολύ σπάνιες σε σχέση με τις πολύ συχνές θρομβώσεις που είχαμε σαν αιτία θανάτου ή σαν αιτία αναπηρίας ή σαν αιτία θανάτου κατόπιν από την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο. Δηλαδή έφευγε ένας ασθενής. Έτυχε και αυτό. Ήταν πολύ συχνό πολύ αυτό. Πολύ συνηθισμένο αυτό. Συνηθισμένο φαινόμενο ασθενείς να βγαίνουν από το νοσοκομείο με εξιτήριο και να επανέρχονται στο εξάμεινο σε ένα μεγάλο ποσοστό με προβλήματα βασικά από το αγκιακό τους. Δηλαδή με απλά λόγια, με φράγματα, με εγκεφαλικά, με πνευμονικές εμβολές, με θρομβώσεις. Τα οποία στην ουσία ήταν αγκία. Παρενέργεια της ασθένειας. Ακριβώς. Ο ένας ιός λοιπόν που κατά βάση πείραζε το ενδοθήλιο των αγκίων, πείραζε τα αγκία μας, χαλούσε τα αγκία μας. Πείραζε με τον ίδιο τρόπο, πείραζε τα νευρικά μας κύτταρα. Έτσι, έχουν υπάρξει μελέτες ακόμα και για άνοια, για πρώιμες άνοιες, για διαταραχές γενικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, διαταραχές διάφορων οργάνων, της καρδιάς, μυοκαρδίτιδες, διαταραχές του πεπτικού, διαταραχές του αγκιακού με ορθοστατική υπόταση, δηλαδή να μην μπορεί να σταθεροποιηθεί η πίεση κάποιου. Και όλα αυτά σε υγιείς ανθρώπους. Και όλα αυτά σε υγιείς ανθρώπους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Αυτό να το τονίσουμε, γιατί είχαμε στο μυαλό μας ότι το COVID σκοτώνει τους, κάποιοι λέγανε και κάποιοι λένε ακόμα δυστυχώς και το διακινούν στο διαδίκτυο, ότι σκοτώνει αυτούς που είναι ευάλωτοι. Σκοτώνει τους μεγάλους ανθρώπους και για τους άλλους είναι μια απλή γρήπη. Δυστυχώς, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το έχουν ζήσει στην οικογένειά τους πλέον, το πρόβλημα του COVID δεν είναι μόνο η θάνατη. Είναι οι αναπηρίες που αφήνει. Και τις αναπηρίες δυστυχώς αφήνει σε ανθρώπους που είναι τελείως υγιείς. Και που δεν είχαν πριν τίποτα. Δεν είχαν τίποτα πριν. Μάλιστα. Και αυτό είναι εντυπωσιακό και οι οικογένειες το έχουν ζήσει και το έχουν ζήσει δραματικά αυτό. Και στο νησί μας, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Και στο νησί μας. Λέγεται ότι το 1/3 των ασθενών που πήραν εξιτήριο από διεθνείς μελέτες επέστρεψαν με κάποια μορφή θρόμβωσης
ή άλλες βλάβες στο νοσοκομείο μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή, είχε μια συνεχιζόμενη νοσηρότητα. Δεν τελείωσε με το εξιτήριο το πρόβλημα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε μια ροή εμβολιασμού. Φτάσαμε στους αριθμούς που είπατε. Γυρίζει τώρα κάποιος και λέει, ωραία, αφού ο περισσότερος κόσμος έχει εμβολιαστεί, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, τι πειράζει εγώ να μείνω ανεμβολίαστος, όντας μάλιστα και υγιής. Αυτό είναι ένα... Θέλω να πω, ο ανεμβολίαστος κινδυνεύει, ο εμβολιασμένος όλοι μαζί. Γιατί να πείσουμε αυτόν που δεν έχει κάνει ακόμη το εμβόλιο και το σκέφτεται να κάνει εμβόλιο, αφού σου λέει δεν έχω κάτι. Γιατί ουσιαστικά για να σταματήσει η κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό εμβολιασμένων, ώστε να μην μπορεί να μεταδίδεται από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Ανάμεσα σε εμβολιασμένους δεν κυκλοφορεί. Δεν θα βρει πρόσφορο έδαφος για να νοσήσουν. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ένας εμβολιασμένος μπορεί να κάνει μια πολύ σύντομη ιοφορία, η οποία μάλλον όμως δεν είναι ούτε μεταδοτική πια. Η διασπορά στους εμβολιασμένους θεωρείται μάλλον πολύ πολύ χαμηλή. Και αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που... Δεν μεταδίδει ο εμβολιασμένος. Δεν μεταδίδει ή μεταδίδει σε πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί, αλλά φαίνεται όλο και περισσότερο η διασπορά από εμβολιασμένους να είναι πολύ πολύ χαμηλή. Ναι. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η ανεμβολία, ουσιαστικά αν δεν πετύχουμε να δεν μπορέσουμε να σταματήσουμε την κυκλοφορία του ιού μέσα στην κοινότητα, αυτό συνέχεια θα ανατροφοδοτείται και επειδή θα ανατροφοδοτείται θα βρίσκει τρόπους να ξεφύγει ουσιαστικά από την απάντηση, τις ανασολογικές απαντήσεις του ίδιου του οργανισμού μας και θα δημιουργεί καινούριες μεταλλάξεις. Άρα κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να βρεθούμε με μία μετάλλαξη την οποία δεν θα καλύπτουν ούτε τα εμβόλια και εκεί πλέον θα ξαναγυρίσουμε στο σημείο 0. Στο άρα οποίο αυτός είναι όλοι... ο φόβος σας. Αυτός είναι ο φόβος. Ο φόβος σας είναι δηλαδή ότι όσο κυκλοφορεί μεταλλάσσεται, άρα η μετάλλαξη μπορεί κάποια στιγμή να πλήξει και εμβολιασμένους και μη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεταλλάξεις που να διαφεύγουν των εμβολίων, αλλά ξέροντας τη φυσική ιστορία όλων των ιών, αυτό μπορεί να συμβεί πολύ σύντομα. Αυτό είναι το σημαντικό λοιπόν. Ναι, εγώ να προσθέσω λίγο ότι εκτός από αυτό το σημαντικό, υπάρχει ένας άλλος λόγος που λέμε να εμβολιαστούμε σήμερα. Σήμερα έχουμε και μια καινούρια μετάλλαξη που έχετε ακούσει όλοι ότι είναι πολύ, ναι, πολύ πιο μεταδοτική. Και ακολουθεί και η Λάμδα, νομίζω. Πολλές μεταλλάξεις. Πολλές μεταλλάξεις και θα δούμε μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις δεν είναι κάτι καινούριο, υπήρχαν από την αρχή και θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Κάποιες από αυτές τις μεταλλάξεις, όπως και αυτή η Δέλτα, είναι πολύ πιο μεταδοτική. Οπότε, ακόμα και όταν έχεις μικρότερο ποσοστό επίνωσον, γιατί κάποιοι είναι εμβολιασμένοι. Κάποιοι έχουν περάσει τον ιό και έχουν αντισώματα. Όταν έχεις μικρότερο ποσοστό, αν έχεις μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, έχεις σε απόλυτο αριθμό περισσότερους ασθενείς. Και αυτό το βλέπουμε στις χώρες που έχει ξεκινήσει το τέταρτο κύμα, το λεγόμενο, που έχουμε πολλούς ασθενείς. Χώρες όμως που είναι εμβολιασμένοι, παρότι έχουν μεγάλη εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, το είδαμε και στη χώρα μας. Μέσα σε λίγες μέρες η αύξηση έγινε 400%. Και θα δούμε, ίσως από ό,τι λένε αυτοί που ασχολούνται με τα επιδημιολογικά, θα είναι και πολύ μεγαλύτερη τις επόμενες μέρες. Χώρες όμως που έχουν εμβολιαστεί, δεν ακολουθείται αυτή η αύξηση από μεγάλη αύξηση θανάτων και νοσηλιών. Έτσι. Γιατί μπορεί να κολλάω τον κορονοϊό, αλλά μπορεί να τον περνάω πιο ήπια. Αυτό κάνει το εμβόλιο. Ναι. Βρίσκω θετικά κρούσματα, αλλά βρίσκω κρούσματα τα οποία δεν με οδηγούν στο νοσοκομείο και πολύ περισσότερο δεν με οδηγούν στο θάνατο. Ναι, αλλά πώς εξηγείται το γεγονός ότι αυτή την περίοδο που είναι καλοκαιρινή, που έχουμε πολλά κρούσματα που εντοπίζονται στη χώρα μας, δεν έχουμε νοσηλείες και διασωληνώσεις. Τις νοσηλείες και τις διασωληνώσεις θα τις δεις όταν ξεκινάει ένα κύμα στην πορεία του. Στην κάθε κύμα που όταν ήρθε, το πρώτο που έφτιαξε ήταν τα κρούσματα. Αυτούς που βρίσκουμε θετικούς. Στην πορεία κάποιοι από αυτούς θα αρχίσουν να αυξάνονται σαν νοσηλείες. Και κάποιοι από αυτούς θα αρχίζουν να βαραίνουν και να μπαίνουν στις μονάδες. Άρα είναι επακόλουθο. Είναι επακόλουθο, το οποίο έχει μια διαφορά φάσης, τουλάχιστον 14 ημερών, 20 ημερών. Αυτό το είδαμε σε κάθε κύμα. Εξαρτάται βέβαια αυτό το χρονικό διάστημα από τι ανοσία έχεις στον πληθυσμό σου. Έτσι. Γιατί μπορεί μια νόσος να σε βρει τελείως απροετοίμαστο. Εξαρτάται από το οικό φορτίο, αν είναι μεγάλο το οικό φορτίο που μεταδίδει κάποιος. Όπως είπε η κυρία Ζόρζο, ο εμβολιασμένος μπορεί να μεταδίδει, αλλά μεταδίδει λιγότερο οικό φορτίο. Οπότε έχω κρούσματα μεν, χίλια, αλλά αυτοί οι χίλιοι θα μου μεταδώσουν λιγότερο ιό. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε θα έχω και μικρότερη πίεση στις μονάδες υγείας μου. Και αυτό είναι ένας βασικός λόγος, ιδιαίτερα για τη χώρα μας, που είναι μια χώρα που δεν έχει πολύ ανεπτυγμένο σύστημα υγείας. Έτσι δεν έχουμε
πολλές καβάντζες στα νοσοκομεία μας. Μα το ζήσαμε, φτάσαμε στα όρια, δεν φτάσαμε. Έτσι, ακριβώς. Οπότε η μεγάλη απόλυτη αριθμή που μπορεί να μας οδηγήσει κάποιο κύμα σημαίνει ότι τα νοσοκομεία σταματούν να εξυπηρετούν άλλα περιστατικά πλην COVID. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τις άλλες νόσεις, γιατί οι νόσεις δεν σταματούν να υπάρχουν. Έτσι. Ναι, αυτό μέχρι και το νοσοκομείο της Χίου, που είναι το μοναδικό του νησιού, αναγκάστηκε κάποια στιγμή να ασχολείται μόνο με αυτή την ασθένεια. Ενώ υπήρχαν και όλες οι υπόλοιπες. Ναι. Και υπήρχε ο κόσμος που αντιμετώπισε προβλήματα, έτσι δεν είναι, κυρία Ζόρζου? Ναι, αναγκάστηκε να μειώσει πάρα πολύ τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Ευτυχώς δεν φτάσαμε ποτέ στο σημείο να κάνουμε πλήρη αναστολή, να γίνουμε να. Δεν επιτρέπεται ουσιαστικά και από την ισιωτικότητα, από το γεγονός ότι είμαστε μόνοι, οπωσδήποτε απομονωμένοι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ο ογκολογικός ασθενής να αντιμετωπιστεί στην ώρα του, το τροχαίο να αντιμετωπιστεί στην ώρα του. Είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει μια κοινωνική ζωή και μια οικονομική δραστηριότητα, να μην σταματήσει η παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλο το φάσμα των νοσημάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα, και αυτό είναι ίσως και ένα βασικό, νομίζω, επιχείρημα προς όλους όσους το σκέφτονται να εμβολιαστούν. Μπορεί να μην νοσήσουν από κορονοϊό, αλλά μπορεί να νοσήσουν από κάτι άλλο. Και είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Επίσης, οι προφυλάξεις που πήραμε, έχω την εντύπωση ότι βοήθησαν στο να μειώσουμε, ας πούμε, τη γρήπη, να μειώσουμε αλλεργίες, να μειώσουμε τέτοιου είδους πράγματα, επειδή αναγκαστήκαμε να πάρουμε μέτρα λόγω του κορονοϊού. Η αλήθεια είναι ότι ναι, οι μάσκες, αυτό που βοήθησαν πάρα πολύ, όλα τα αερομεταδεδόμενα νοσήματα, όπως είναι η γρήπη, εξαφανίστηκαν. Έτσι, φέτος στην Ελλάδα δεν είχαμε κανένα περιστατικό γρήπης στο κελπνό καταγεγραμμένο από την κανένα από την εργαστηριακή διερεύνηση που υπήρχε. Σίγουρα υπήρχαν, αλλά σας λέω, κάθε χρόνο υπάρχει εργαστηριακή διερεύνηση που ταυτοποιούνται περιστατικά και στην Ελλάδα δεν είχαμε. Και δεν είχαμε και στο δυτικό κόσμο. Μάθαμε βέβαια και πολλά άλλα πράγματα. Μάθαμε να πλένουμε τα χέρια μας, μάθαμε τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους, μάθαμε τις αποστάσεις. Έχουμε κέρδη από αυτή την πανδημία. Στη δυστοπία στην οποία ζούμε, γιατί το να είσαι μακριά από τους αγαπημένους σου, να μην τους αγγίζεις, είναι πρόβλημα. Λέμε όμως πάλι, για να ξαναγυρίσουμε στο κεντρικό μας θέμα, ότι δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή θα αρρωστήσουμε από τον κορονοϊό, με κάποιο μεγάλο κίνδυνο κάποιοι από εμάς να καταλήξουμε σοβαρά, ή να εμβολιαστούμε. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ξαναρθούμε σε μια κατάσταση πιο φυσιολογική, για να μπορέσουμε να βγάλουμε μάσκες, να μπορέσουμε να μην φτάσουμε σε lockdown γενικευμένα, γιατί είναι αλήθεια, όταν έχεις τέτοια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων σου, εκθετική αύξηση, η μόνη λύση είναι να κάνεις lockdown. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλες οι χώρες το κάνουν. Να περιοριστούμε δηλαδή. Να περιοριστείς, και μάλιστα όσο πιο σκληρό lockdown κάνεις, τόσο πιο επιτυχημένο θα είναι. Έτσι, ναι. Αν το μισοκάνεις, θα αργήσεις και θα μείνεις μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με ό,τι συνεπάγεται το lockdown. Και υπάρχει και μια άλλη λύση που έχει δοθεί πολύ καιρό τώρα, και είναι το εμβόλιο. Ναι. Πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας. Επιστροφή στην κουβέντα μας. Μιλάμε για την πανδημία, τον εμβολιασμό κατά κύριο λόγο, με δύο γιατρούς, η κυρία Πέννη Ζόρζου, λοιμοξιολόγος του Σκυλίτσιο Νοσοκομείου, ο κύριος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Πυργίου, και οι δύο μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, και προσπαθούν να μας πείσουν γιατί πρέπει να εμβολιαζόμαστε. Αν πούμε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας, ο ενήλικος πληθυσμός, είναι στα 11 εκατομμύρια που είμαστε, τα 8, 9, πόσο ποσοστό πιστεύετε ότι θα είναι φυσιολογικό να αρνηθεί τον εμβολιασμό? Γιατί οι αρνητές θα έχουμε πάντα, και δεν ξέρω αυτούς τους ανθρώπους πώς μπορούμε να τους πείσουμε. Υπάρχουν πάντως. Θεωρητικά, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να υπάρχουν αρνητές σε κάτι το οποίο προσφέρεται δωρεάν και έχει αποδεδειγμένο όφελος. Και το να είσαστε και όλοι μαζί, όλοι οι γιατροί εννοώ, έτσι, ή μάλλον όχι όλοι οι γιατροί, η πλειοψηφία των γιατρών, συνένοχοι, σε μια τόσο μεγάλη συνωμοσία, μου φαίνεται και πάρα πολύ δύσκολο. Από μελέτες γενικά, πάντως, είναι αλήθεια ότι η σκληρή μάζα των αρνητών, αυτών που φοβούνται, που έχουν κάποια φτιάξει μια ιδεολογία, ιδεοληψία στο μυαλό τους ότι το εμβόλιο μπορεί να κάνει κακό, είναι πάρα πολύ μικρή. Οι διεθνείς μελέτες τη βάζουν κάτω του 5%. Παγκοσμίως. Οπότε θα σκεφτούμε και στην Ελλάδα. Εάν εμβολιαστεί το άλλο 95%, μια χαρά είμαστε. Ναι, υπάρχει όμως και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, οι οποίοι είναι αυτοί που θα το αναβάλουν. Που το φοβούνται, που δεν ξέρουν ότι το φοβούνται, που μπορεί να ακούνε κάτι που κυκλοφορεί. Έτσι. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή που το Facebook και όλα αυτά τα μέσα
μπορούν να μεταδώσουν πολύ γρήγορα κάποιες απόψεις που παλιότερα μπορεί να το ακούγονται σε κάποιο καφενείο και να τους ακούγαν 2-3 άνθρωποι. Σήμερα μπορούν να τους ακούσουν εκατομμύρια άνθρωποι. Μπορεί ο καθένας να δηλώσει ότι είναι ειδικός πάνω σε αυτό, να ψάξει να διαβάσει από οποιοδήποτε περιοδικό και να θεωρήσει τον εαυτό του ειδικό και να διαβάσει οποιαδήποτε λαθασμένη είδηση μπορεί να του περαστεί. Με βάση λοιπόν αυτό, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να ακούσει και το σωστό, μπορεί να ακούσει και το αληθές, μπορεί να ακούσει και το ορθό επιστημονικά. Και η σημερινή μας παρουσία εδώ αυτό το σκοπό έχει. Να ενημερώσουμε αυτό το μεγάλο κομμάτι που έχει φόβο για το εμβόλιο, δεν είναι αρνητικός κατά βάση. Μπορεί να στέκεται και σε κάποια λάθη που μπορεί να έγιναν στην πορεία, στην αντιμετώπιση της πανδημίας, σε κάποια λάθη που, σε κάποιες απόψεις που μπορεί να ακούστηκαν και να μην ήταν σαφώς ξεκαθαρισμένες στον κόσμο, γιατί είναι πολλές φορές δύσκολο. Είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός αυτό. Ακόμα και οι επιστημονικές επιτροπές να εξηγήσουν και να μπορέσουν. Ναι, και τα λάθη δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Δηλαδή, έτσι, το να λες μια φορά βάλε μάσκα ή την άλλη βγάλε τη μάσκα. Ας πούμε ότι το καταλαβαίνουμε. Γιατί προσπαθούν να μας δώσουν από τη μία την ελευθερία μας και από την άλλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ίσως είναι και φυσιολογικό, αλλά. Ποιο είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας νομίζετε ότι φοβάται ο άλλος? Φοβάται το γεγονός, ας πούμε, ότι υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές που δεν έχουν εμβολιαστεί? Ευτυχώς το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό. Και θα σας πει και η κυρία Ζόρζου, στο νοσοκομείο, εμείς στο Κέντρο Υγείας το είχα ποστάρει και πρόσφατα ότι φτάσαμε κοντά στο 100% των εμβολιασμένων του υγειονομικού μας προσωπικού και το νοσοκομείο πλησιάζει τέτοια ποσοστά. Ναι. Άρα δεν είναι αυτοί που. Υπήρξαν διστακτικοί ανάμεσα στους υγειονομικούς. Δεν εμβολιάστηκαν όλοι εξ αρχής. Ναι. Μετά από 5-6 μήνες, τώρα 6 μήνες ουσιαστικά που διανύουμε, από τα 350 άτομα προσωπικό στο νοσοκομείο, νομίζω υπάρχουν μόνο 40 εμβολίαστοι πια. Εντάξει, κάποιοι από αυτούς. Μεταξύ και γιατρών και διοικητικών και νοσηλευτικών. Οι γιατροί είναι ελάχιστοι, πρακτικά ελάχιστοι. Περισσότεροι διστακτικοί είναι νοσηλευτές και αυτό δεν γίνεται μόνο στην στοιχείο, γίνεται παντού και στην Ελλάδα και, και στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πιο διστακτικοί από τους γιατρούς. Και οι διοικητικοί επίσης το ίδιο. Όμως τα ποσοστά στους γιατρούς είναι συντριπτικά υψηλά. Πολλοί λένε, ωραία, ναι, υπάρχει το εμβόλιο, θα το κάνω, αλλά ας περιμένω. Ας περιμένω λίγο. Παλιά λέγατε το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο. Ισχύει? Το λάθος το μεγάλο είναι αυτό το ας περιμένω. Δυστυχώς. Είναι λάθος για όλη την κοινωνία. Είναι για όλη την κοινωνία. Έχουμε δει ανθρώπους, και εγώ δουλεύοντας στο εμβολιαστικό κέντρο, έχω δει ανθρώπους που έζησαν μια απώλεια στην οικογένειά τους. Και την έζησαν γιατί αυτός που έφυγε περίμενε. Περίμενε να δει να εμβολιαστούν οι υπόλοιποι. Και σήμερα βλέπεις την υπόλοιπη οικογένεια να τρέχει να εμβολιαστεί και να ζητάει να κάνει και δεύτερη δόση, παρότι μπορεί να έχει περάσει, υποκλινικά ή με λίγα συμπτώματα τον κορονοϊό. Βλέπεις λοιπόν σε οικογένειες που το έχουν ζήσει, σε κοντινούς ανθρώπους που έχουν ζήσει όλο αυτόν τον πόνο και της απώλειας αλλά και της νόσου, να έχουν ευαισθητοποιηθεί. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Περιμένουμε να δούμε τον άλλον. Και επειδή ο εμβολιασμός έχει ένα προσωπικό όφελος, αλλά έχει και ένα μεγάλο κοινωνικό όφελος, δεν έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε και να σκεφτόμαστε συνολικά, συλλογικά και για το κοινωνικό σύνολο. Ειδικά στην Ελλάδα. Και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είμαστε ατομιστές. Έτσι. Οπότε πρέπει λίγο να στρέψουμε το μυαλό μας και τη σκέψη του κόσμου. Και αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Και αυτό η πανδημία μας δίνει μια ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο της δημόσιας υγείας. Τι σημαίνει την έννοια της δημόσιας υγείας. Τι καταλαβαίνει ο καθένας για τη δημόσια υγεία. Δημόσια υγεία δεν είναι να σε υποχρεώσω να κάνεις εμβόλιο. Δημόσια υγεία δεν είναι να σε υποχρεώσω να πλύνεις τα χέρια σου. Δημόσια υγεία δεν είναι να σε υποχρεώσω να μην πετάς τα σκουπίδια στο γείτονα. Αλλά να καταλάβεις γιατί να μην τα κάνεις αυτά. Και να τα κάνεις εσύ για να προστατεύσεις τον εαυτό σου και να προστατεύσεις και τον γείτονα. Γιατί αν εγώ μολύνω το περιβάλλον, τελικά όλα αυτά θα γυρίσουν πάνω. Και για να μιλάμε με στοιχεία. Στοιχείο έχουμε κάνει πολλές χιλιάδες εμβολιασμούς. Mm-hmm. Τι παρενέργειες είχαμε, σε τι ποσοστό? Σοβαρές εννοώ, δεν εννοώ τώρα το να σηκώσουμε πυρετό. Σοβαρές, θανατηφόρες παρενέργειες καμία. Καμία. Σοβαρές. Υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα με τον εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει στην Ελλάδα 8 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Δηλαδή,
περίπου 6-5 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν, έκαναν μία ή δύο δόσεις τουλάχιστον. Αυτά τα 5 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να, μέσα στο διάστημα του ενός μήνα μετά το εμβόλιο, να εμφάνισαν οτιδήποτε. Από το να έκανε ένα τροχαίο, όπως λέω, να κέρδισαν το λαχείο ή να χώρισαν με τη γυναίκα τους. Οτιδήποτε σε ιατρικό σύμβαμα ένα μήνα μετά, οφείλεις και πρέπει να το διερευνήσεις σαν ότι συσχετίζεται χρονικά με το εμβόλιο. Ένα μήνα μετά. Ακόμα και ένα μήνα μετά. Ακόμα και ένα μήνα μετά. Οφείλεις, γιατί από τη στιγμή που είναι μια καινούργια ιατρική παρέμβαση, θεραπευτική παρέμβαση, οφείλεις να μελετήσεις ακόμα και τις επιπλοκές σε ένα μεγάλο διάστημα χρόνου. Οπότε, αυτά τα συμβάματα ουσιαστικά αναφέρονται στον ΕΟΦ με τη λεγόμενη κίτρινη κάρτα και μετά ο ΕΟΦ, η δουλειά του είναι να ξεκαθαρίσει και να προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει ποια από αυτά δεν σχετίζονται μόνο χρονικά, αλλά σχετίζονται και αιτιολογικά με το εμβόλιο και ποια από αυτά ήταν απλά δύο τυχαία συμβάματα που συνέβησαν τον ίδιο χρόνο. Μέχρι στιγμής και από όσο ξέρω, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές παρενέργειες που να σχετίζονται χρονικά, που να σχετίζονται αιτιολογικά με τον εμβολιασμό στοιχείο. Μάλιστα. Και στην Ελλάδα τα σοβαρά περιστατικά ήταν πάρα πολύ λίγα. Νομίζω 3-4 περιστατικά μέχρι στιγμής, σίγουρα επιβεβαιωμένος, ίσως είναι λίγο παραπάνω, δεν μπορεί να μου διαφεύγει. Άρα ο ντόρος είναι περισσότερο αίσθηση που μας έχει δημιουργηθεί παρά δεδομένα. Ναι, τα δεδομένα υπάρχουν, η αλήθεια, και είναι πολύ λίγα. Είναι υπέρ του εμβολιασμού. Δυστυχώς, ο ντόρος είναι αυτός που ακούγεται, αυτό που ακριβώς που λέτε. Δεν παρουσιάζονται τα δεδομένα στην ουσία τους. Παρουσιάζεται πολλές φορές, λέμε, ότι μπορεί να διαβάσει στο διαδίκτυο ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή να τα ακούσει σε συζητήσεις για ένα περιστατικό που μπορεί να μην συσχετιζόταν και άμεσα με το εμβόλιο θρόμβωσης, το οποίο όταν το ακούς πολλές φορές νομίζεις ότι αναφέρεται σε πολλά περιστατικά. Ναι, σωστά. Έτσι. Αυτό είναι ένα κλασικό λάθος που γίνεται. Ένα περιστατικό που μπορεί να έχει συμβεί, το οποίο μπορεί να μην έχει συνδεθεί καθόλου. Γιατί υπάρχει τρόπος να συνδεθεί και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί που έρχονται και μας λένε, ξέρεις, μου ούδιασε το πόδι μου ή έκανα μια θρόμβωση. Υπάρχει τρόπος να δεις αν αυτή η θρόμβωση είχε σχέση με το εμβόλιο ή δεν είχε. Ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι ορισμοί για να το ορίσεις ότι είχε σχέση με αυτό. Αυτός λοιπόν μπορεί να ακούσεις την παρέα του για το αυτό το περιστατικό. Το αναπαραγάγει, το διαβάζεις και παρακάτω, το διαβάζεις και στο διαδίκτυο, το βλέπεις και το λέει και κάποιος φίλος σου, κάποια φίλη σου και μετά νομίζεις ότι ήταν 10 περιστατικά, ενώ ήταν ένα περιστατικό. Αυτό που ήταν πιθανώς να συσχετιζόταν. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Τώρα, πολλοί λένε, έκανα την πρώτη δόση, πήρα τα αντισώματά μου, μήπως να μην κάνω τη δεύτερη. Τι απαντάτε σε αυτό? Αυτό είναι επίσης ένας μύθος που πρέπει να καταρριφθεί. Είναι πολύ σημαντικό, ο εμβολιασμός προστατεύει όταν είναι πλήρης. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο νομίζω περνάει όλο και περισσότερο και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και από τις αμερικανικές. Είναι ότι ουσιαστικά μόνο ο πλήρης εμβολιασμός προστατεύει έναντι της σοβαρής νόσησης και έναντι των θανάτων. Και μάλιστα προστατεύει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, υπάρχουν πλέον στοιχεία από άλλες χώρες, από το Ισραήλ, που μιλάει για προστασία που φτάνει το 90% έναντι της βαριάς νόσησης και των νοσηλιών από τον κορονοϊό. Ή από τις ΗΠΑ που μιλάει για ποσοστό 96%. Προστασία έναντι μιας πιθανής νοσηλείας και 99% έναντι των θανάτων. Μιλάμε για πολύ ψηλά ποσοστά προστασίας. Το ίδιο ακόμα και από το Ηνωμένο Βασίλειο, που οι μελέτες είναι με τα εμβόλια της Άστρα, το οποίο ενοχοποιήθηκε πολύ περισσότερο. Τα ποσοστά είναι ανάλογα. Και επίσης, ένα πολύ σημαντικό πράγμα πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο εμβολιασμός κάποιου μέλους οικογένειας μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης κρούσματος στην οικογένεια κατά 30%. Δηλαδή, αν εμβολιαστεί ένας, προστατεύει σε σημαντικό ποσοστό και τους υπόλοιπους. Αν εμβολιαστούν δύο, προστατεύει ακόμα περισσότερο την υπόλοιπη οικογένεια. Και αυτό πρέπει να τονιστεί, είναι πολύ σημαντικό. Ότι και μέσα στην οικογένεια ο εμβολιασμός προστατεύει τα υπόλοιπα μέλη, τα παιδιά που δεν μπορούν ακόμα να εμβολιαστούν, τα μικρά παιδιά. Αυτό είναι και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Τα μικρά παιδιά δεν μπορούν ακόμη, αλλά μπορούν άμεσα, και μάλιστα στη χώρα μας γίνεται αυτό, να εμβολιαστούν τα παιδιά 15 έως 17 ετών. Η γνώμη σας ποια είναι πάνω σε αυτό? Ο εμβολιασμός των εφήβων ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα εμβολιασμού του κορονοϊού, γιατί σε όλα τα συστήματα, σε όλα τα προγράμματα εμβολιασμού, οι έφηβοι και τα παιδιά πρέπει τελικά να περιληφθούν. Απλά τα δεδομένα ασφαλείας πρέπει να είναι πολύ περισσότερα. Και υπάρχουν αυτή στιγμή, τώρα. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν. Νομίζω ότι υπάρχουν μελέτες από μεγάλες χώρες, οι οποίες έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός πολύ πριν από εμάς.
Ήδη από την Ευρώπη, τουλάχιστον 10 χώρες έχουν ξεκινήσει πολύ πριν από εμάς τον εμβολιασμό και μάλιστα και από την ηλικία των 12 ετών. Και η Αμερική, νομίζω, έκανε εμβολιασμό. Η Αμερική ακόμα νωρίτερα. Η Αμερική έχει ξεκινήσει και από αυτές τις χώρες μας έρχονται και τα δεδομένα. Ποια που είναι δεδομένα ασφαλείας. Απλά να πούμε 2-3 πράγματα διαφορετικά για τους εφήβους, επειδή πολλοί θα πούνε ότι δεν νοσούν οι εφήβοι γιατί να εμβολιαστούν. Υπάρχουν 2-3 πράγματα που ακόμα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Το ένα είναι αυτό που είπε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, το long COVID, δηλαδή οι μακροχρόνιες επιπλοκές του COVID. Αυτές στα παιδιά, επειδή είναι νέοι οργανισμοί, θα τους ταλαιπωρούν ενδεχομένως πολλά χρόνια και δεν ξέρουμε και πού μπορεί να οδηγήσει. Ας πούμε, στη λοιμώδη μονοπυρήνωση, που δεν υπάρχει εμβόλιο, η νόσηση από λοιμώδη μονοπυρήνωση έχει συσχετιστεί με λεμφώματα σε μεγάλες ηλικίες. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, θα το δείξει ο χρόνος τι γίνεται με τον κορονοϊό. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι τα παιδιά κυκλοφορούν και κυκλοφορούν περισσότερο από τους ενήλικες. Άρα μπορούν να μεταδίδουν. Άρα μεταδίδουν. Και άρα ουσιαστικά εμβολιάζοντας τα παιδιά μειώνουμε σημαντικά την κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα. Ένα τρίτο είναι η επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία, που ψυχοκοινωνικά η αποχή από την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως την ξέραμε μέχρι τώρα, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα παιδιά και έχει κοστίσει πάρα πολύ σε όλα στα παιδιά. Και νομίζω και οι βλάβες θα φανούν και τα επόμενα χρόνια. Και κυρίως σε επίπεδο ψυχικής υγείας των παιδιών. Αν βγάλουμε έξω το εκπαιδευτικό κομμάτι, το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και επίσης, εμβολιάζοντας τα παιδιά, σίγουρα προσφέρουμε και μια παραπάνω προστασία στις ευπαθείς ομάδες των ίδιων των παιδιών, γιατί και τα παιδιά έχουν προβλήματα υγείας. Υπάρχουν παιδιά με άσθμα, παιδιά τα οποία έχουν πιο ευάλωτο νοσοποιητικό σύστημα. Αυτά εντάσσονται στους παιδιά με διαβήτη. Είναι παιδιά τα οποία πρέπει να τα εμβολιάσουμε για να τα προστατεύσουμε με την ίδια λογική που πρέπει να προστατεύσουμε και τις ευπαθείς ομάδες. Άρα είστε συστήνετε στους γονείς να μπουν στην ιστοσελίδα που ανοίγει τώρα και να κλείσουν ραντεβού για το παιδί τους. Ναι, το συστήνουμε, όπως είπε και η κυρία Ζόρζου. Η σύσταση βέβαια έχει ξεκαθαριστεί και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού ότι πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς. Έτσι, να σταθμίσουν τα πράγματα. Ο ιατρικός κόσμος, εμείς το συστήνουμε. Το βλέπουμε. Εμείς προσωπικά θα εμβολιάσουμε και τα παιδιά μας. Είναι σημαντικό αυτό. Οι άνθρωποι που έχουμε ζήσει ίσως πιο κοντά το φόβο του κορονοϊού, έτσι, που έχουμε έρθει σε επαφή με ασθενείς, έχουμε δει όλα αυτά που έχει προκαλέσει. Νομίζω είμαστε και αυτοί που περιμέναμε τα εμβόλια, αυτοί που πάντα θεωρούμε ότι το εμβόλιο είναι από τις βασικότερες λύσεις του προβλήματος. Και αφού είναι τόσο καλά τα εμβόλια, γιατί να μην είναι υποχρεωτικά? Ναι, εδώ ανοίγεται μεγάλη κουβέντα για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν μιλάμε για υποχρεωτικότητα, δεν μπορούμε να αναφερόμαστε ότι θα σε πιάνουμε με τον αστυνόμο και θα σε πηγαίνουμε αλυσοδεμένο να κάνεις ένα εμβόλιο. Όσοι αναφέρονται σε υποχρεωτικότητα δεν αναφέρονται σε κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί υπάρχει μια παραπλάνηση στον κόσμο γενικά. Αυτό που θα πρέπει να δούμε σε μια κοινωνία η οποία μαστίζεται όχι μόνο από τις ιατρικές συνέπειες της πανδημίας, αλλά από τις κοινωνικές και τις ψυχολογικές. Και είναι μια κοινωνία η οποία είναι αναγκασμένη να ζει με κάποιους άλλους. Δεν είμαστε μια κοινωνία που ζούμε μακριά ένας από τον άλλον. Έχουμε εμπορικές σχέσεις, έχουμε οικονομικές σχέσεις, έχουμε εκπαιδευτικές σχέσεις. Υπάρχουν κάποιοι τομείς αυτής της λειτουργίας της κοινωνίας μας, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί με έναν τρόπο. Είναι υποχρεωτικό το παιδί να πάει σχολείο, είναι υποχρεωτικός ο άρρωστος να έρθει στο κέντρο υγείας, στο νοσοκομείο, να πάει στο γιατρό να εξεταστεί. Και αυτός ο γιατρός θα πρέπει να του παρέχει ένα περιβάλλον ασφαλές. Ξεκινάω πρώτα από τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό. Το υγειονομικό προσωπικό, λοιπόν, με έναν τρόπο είναι υποχρεωμένο, όπως είναι υποχρεωμένο να πλένει τα χέρια του, να κρατάει κάποιες συνθήκες υγιεινής, όπως είναι υποχρεωμένο να φοράει τη μάσκα του απέναντι στον ασθενή, να παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα προφυλάξουν τον ασθενή. Γιατί ο ασθενής είναι και μια. Στην καθημερινή σας πρακτική. Στην καθημερινή πρακτική. Ναι. Γιατί ο ασθενής είναι και μια προσωπικότητα ευάλωτη. Έτσι, είναι ένα άτομο ευάλωτο. Γιατί πολλές φορές είναι από τους πολύ ευάλωτους ή τουλάχιστον ευάλωτο. Εκεί λοιπόν μπαίνει η έννοια ότι αυτός ο υγειονομικός θα είναι υποχρεωμένος με έναν τρόπο να κάνει το εμβόλιο. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει ότι, επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να εμβολιαστούν,
Έτσι, ότι αυτοί οι άνθρωποι με έναν τρόπο θα προστατευτούν. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να ζουν, είτε εκπαιδευτικοί, είτε άνθρωποι σε γεροκομεία, για παράδειγμα, εκεί που υπάρχει μεγάλη συζήτηση σήμερα. Σε ένα γεροκομείο, γενικά σε αυτές τις δομές, αν βάλεις, εμφανιστεί ένα περιστατικό, είναι σαν να βάζεις να περάσει ένα σπίρτο σε ένα πευκοδάσος. Έτσι, τους ξηρούς μήνες του καλοκαιριού. Αυτό. Και το είδαμε αυτό. Και το πληρώσαμε παγκοσμίως αυτό, το είδαμε. Οπότε, με αυτή λοιπόν τη λογική, τη στιγμή που έχεις αρχίσει και έχεις επάρκεια εμβολίων, που μπορεί καθένας να εμβολιαστεί, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ξεκινήσει μια κουβέντα για την υποχρεωτικότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις επάρκεια εμβολίων, ξεκινάει και μια κουβέντα πώς θα βάλεις αυτούς τους ανθρώπους να προστατεύσουν καλύτερα τους ανθρώπους στους οποίους έρχονται σε επαφή. Άρα, όπου κινδυνεύει πολύ άμεσα, να το πούμε έτσι, το κοινωνικό σύνολο. Έτσι. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να το δούμε όχι με το ότι αυτοί που θα έχουν κάνει το εμβόλιο θα έχουν κάποιες δυνατότητες παραπάνω και υποχρεώσεις παραπάνω στην εργασία τους. Έτσι. Αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο ή δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο, πιθανώς να τραβηθούν σε μια δεύτερη γραμμή, να κάνουν κάτι άλλο, ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους. Ποιοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο? Η μόνη επίσημη ένδειξη νομίζω ότι είναι ασθενείς που έχουν εμφανίσει αναφυλαξία σε προηγούμενη αλλεργία. Ναι. Βαριά αλλεργία όμως. Γι' αυτό το λόγο αναφυλαξία. Κρατάτε και τον καθένα 15 λεπτά μετά τον εμβολιασμό στον χώρο. Ακριβώς. Η αλλεργία αυτή μπορεί να παρουσιαστεί μόνο άμεσα ή και μακροπρόθεσμα? Η απειλητική για τη ζωή αλλεργία συνήθως θα εμφανιστεί μέσα στο πρώτο πολύ σύντομο διάστημα μετά τον εμβολιασμό, όπως έχει σχέση όπως μετά το τσίμπημα της μέλισσας, μετά την... Κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο ιστορικό αλλεργίας, σε αυτούς γίνονται κάποιες εξετάσεις ή κάποιος αλλεργιολογικός έλεγχος και με βάση αυτό μπορούν να κάνουν το εμβόλιο ή να μην μπορούν. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι συχνές. Ναι. Αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά μόνο για αυτούς στην ουσία αποκλείονται. Μόνο για αυτούς. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Έτσι. Και όπως λέτε, δεν είχαμε και στοιχείο τέτοιου είδους πράγματα. Όχι. Και από ό,τι ξέρω, και ελάχιστα τα περιστατικά αναφυλαξίας από εμβολιασμό. Παγκόσμια, ναι, στην πρώτη δόση του εμβολίου ήταν ελάχιστα. Και στην αρχή, μάλιστα, είχαμε θορυβηθεί λίγο τα mRNA εμβόλια, αλλά και αυτά που έδειξαν στην πορεία ότι δεν είχαν. Εμείς, ας πούμε, σαν κέντρο υγείας, αν θέλω να σου πω τι μικρή, αλλά δεν είναι μικρή, έχουμε μεγάλη εμπειρία πλέον για τον τοπικό πληθυσμό, δεν είχαμε κανένα επεισόδιο αλλεργίας, είτε απλής είτε πιο σοβαρής. Μάλιστα. Και νομίζω ότι δίνονται πλέον και επαρκείς οδηγίες αφού εμβολιαστεί κάποιος για το τι να προσέξει, ώστε να είναι κάποιες μέρες, έτσι, πώς να το πω, όχι σε επιφυλακή, αλλά να προσέχει τα συμπτώματά του για να μην εμφανιστεί κάτι. Νομίζω ότι κάνετε και αυτό. Ναι, το διάστημα της παρακολούθησης, να το ξαναπούμε για τον κόσμο, είναι από την πρώτη εβδομάδα μέχρι την 25η-30η εβδομάδα, που μπορούν να εμφανιστούν τα σοβαρά συμπτώματα των θρομβώσεων. Αν εμφανίσει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή μια σοβαρή κεφαλαλγία, μια δύσπνοια, να πονάει η κοιλιά του, είναι τα συγκεκριμένα αυτά συμπτώματα, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον γιατρό. Αλλά είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα που έτσι κι αλλιώς θα τον οδηγήσουν σε κάποιο γιατρό για να αξιολογηθεί το σύμπτωμα. Έτσι, όπως και το άλλο να έχουμε στο μυαλό μας, ότι οποιοδήποτε σύμπτωμα εμφανίσει κάποιος, μην το αποδίδει στο εμβόλιο. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Οπότε, καλό να έρθει σε μια επαφή με τον γιατρό για να αξιολογηθεί αυτό. Αν έχει σχέση με το εμβόλιο, είναι κάτι άλλο που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ναι. Δηλαδή, σαν μήνυμα, οτιδήποτε εμφανιστεί ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό, καλό είναι να έχει μια επαφή με τον γιατρό του. Αυτό το λέτε και για τη δεύτερη δόση. Ένα μήνα και μετά τη δεύτερη δόση. Το λέμε τυπικά. Αλλά είναι αλήθεια ότι για τις θρομβώσεις δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα στη δεύτερη δόση. Γι' αυτό, μάλιστα, σε πολλούς που εμείς στο κέντρο υγείας κάνουμε τη Άστρα το εμβόλιο, και αυτό είχε ενοχοποιηθεί για πολλά συμβάματα. Αυτό που λέμε σε όλους που φοβούνται, ευτυχώς δεν είναι πολύ στοιχείο, αλλά υπάρχει ένας πληθυσμός, ότι από τη στιγμή που έχεις κάνει την πρώτη δόση και πέρασες και το μεγάλο κίνδυνο, μέσα σε εισαγωγικά δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος, αυτό το μικρό κίνδυνο που είχες να κάνεις κάποια συμβάματα, στη δεύτερη δόση μην τη φοβάσαι, γιατί ούτε αλλεργία θα κάνεις αφού δεν έκανες την πρώτη δόση, ούτε και κάποιο σοβαρό σύμβομα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, κρατούνται 15 λεπτά και στη δεύτερη δόση οι άνθρωποι. Για τυπικούς λόγους. Μπορώ να μην έχω κάποια συμπτώματα στην πρώτη δόση και να έχω μόνο στη δεύτερη?
αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις ελαφρύς εννοώ. Τις ελαφρύες, ναι. Από τις ελαφρύες, ναι. Το να εμφανίσει τη δεύτερη δόση συμπτώματα που να μοιάζουν με ένα κοινό κρυολόγημα κτλ. Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Παρότι δεν είχα στην πρώτη. Ναι, ναι. Και ειδικά στα mRNA εμβόλια, ίσως είναι και λίγο πιο συχνό αυτό. Α, στα mRNA. Στα mRNA είναι πιο συχνό. Αν δεν εμφανίσω συμπτώματα, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το εμβόλιο στον οργανισμό μου. Ή είναι άσχετο. Όχι, είναι τελείως άσχετο. Δεν έχει σχετιστεί καθόλου τα συμπτώματα. Τα ήπια που λέμε των 2-3 ημερών μετά τον εμβολιασμό, με το τι αντισώματα κάνω. Μπορεί να μην έχω καθόλου συμπτώματα και να έχω κάνει πολύ καλά αντισώματα, συνήθως αντισώματα είναι πολλά, ή μπορεί να έχω συμπτώματα και πάλι να έχω κάνει αντισώματα. Δεν έχουν καμία σχέση τα συμπτώματα με τα αντισώματα, την παραγωγή των αντισωμάτων. Μάλιστα. Τώρα, εσείς, σαν υγειονομικοί κιόλας, ήσασταν από τους πρώτους που εμβολιαστήκατε Δεκέμβρη-Γενάρη, ας πούμε. Γενάρη, ναι. Μέχρι πότε θα κρατήσει η ανοσία σας? Τα μέχρι τώρα δεδομένα μιλάνε για ένα γεμάτο εξάμηνο. Φαντάζομαι το θέμα από τον Σεπτέμβριο θα ξανασυζητηθεί. Δεν υπάρχει πολλή εμπειρία για το πόσο, αν θα χρειαστεί επαναληπτική δόση. Ενδεχομένως η επαναληπτική δόση να αφορά κάποια καινούργια μετάλλαξη ή κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω για τους πρώτους 9 μήνες ότι είμαστε πλήρως προστατευμένοι. Για τα δεδομένα, συγγνώμη, για τον πλήρη εμβολιασμό, νομίζω από τα εμβόλια τύπου Άστρα, νομίζω ότι μιλάνε και για παραπάνω από 9 μήνες. Για 18 μήνες. Έχουν ένα τέτοιο πλεονέκτημα τα αυτά τα εμβόλια, όχι τα mRNA. Τα κλασικού τύπου. Τύπου Άστρα και Johnson. Άστρα και Johnson. Ότι κρατάει η ανοσία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λέγεται. Πάντως, μέχρι τώρα οι μελέτες δείχνουν ότι αυτοί που έχουν εμβολιαστεί τώρα, γιατί στον παγκόσμιο ξεκινήσει ο εμβολιασμός από το Δεκέμβριο. Είμαστε ακόμα υψηλά σε αντισώματα, με πολύ καλή αντισωματική απάντηση. Άρα αυτό είναι το κομμάτι που είναι υποδιερεύνηση, το πόσο κρατάει η ανοσία. Πιθανά να χρειαζόμαστε κάθε χρόνο, όπως είναι η γρήπη, έτσι, ένα εμβόλιο. Ίσως και πιο αραιά. Ίσως και πιο αραιά. Επίσης, το μονοδοσικό εμβόλιο έχει την ίδια δράση, να το πω έτσι, με τα άλλα, που είναι μίας δόσης. Περίπου η αποτελεσματικότητα είναι η ίδια. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές για να τις συζητάμε. Δεν έχουν τόσο αξία. Το μονοδοσικό έχει το πλεονέκτημα ότι κάνεις μία δόση για ανθρώπους ιδιαίτερα που φοβούνται, για ανθρώπους που είναι νέοι και πρέπει να δεν μπορούν να είναι σε έναν τόπο και να περιμένουν σε 20 μέρες ή σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες, όπως είναι τη Άστρα, να κάνουν τη δεύτερη δόση. Τους βολεύει. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δουλεύαν στον τουρισμό, για παράδειγμα, νέοι άνθρωποι, οπότε επέλεξαν το εμβόλιο. Ναυτικοί που θα πρέπει να εμβολιαστούν και να φύγουν. Έχει αυτά τα πλεονεκτήματα. Και οι κατάκητοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν. Και οι κατάκητοι άνθρωποι, αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε τώρα και θα τρέξει τώρα για τον εμβολιασμό στο σπίτι, μπορεί να γίνει μόνο με τον μονοδοσικό ή συμφέρον. Για να μην έχεις να πας για δεύτερη δόση. Ακριβώς. Να ξαναπούμε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή όλα τα εμβόλια που κυκλοφορούν καλύπτουν τις μεταλλάξεις. Ναι. Άρα είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προστατευμένοι από τις μεταλλάξεις που εμφανίζονται του κορονοϊού. Πρέπει να εμβολιαστούμε για να σταματήσουμε τις μεταλλάξεις. Να το διευκρινίσουμε. Ακριβώς. Αυτό. Έτσι. Υπάρχουν 2-3 βασικά σημεία που πρέπει να ανασταθούμε. Το ένα είναι ότι ο πλήρης εμβολιασμός από οποιαδήποτε από τα υπάρχοντα εγκεκριμένα εμβόλια είναι εντελώς ασφαλής και καλύπτει τις μεταλλάξεις. Ο πλήρης εννοείται και τις δύο δόσεις. Όπου υπάρχουν δύο δόσεις και τις δύο δόσεις, για το μονοδοσικό ή μία δόση. Και καλύπτει και προσφέρει σημαντική προστασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, αυτό που λένε. Δηλαδή τη χρήση μάσκας, την υγιεινή των χεριών, όπως είπε ο κ. Σιδερόπουλος πριν κτλ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε πλήρως ακόμα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες από την Ευρώπη που λένε ότι αν αυξηθεί η μολυσματικότητα του ιού κατά ένα 20%, που ο καινούριος ιός είναι ίσως και αρκετά παραπάνω, η καινούργια μετάλλαξη είναι αρκετά παραπάνω πιο μολυσματική από τις προηγούμενες. Αν κόψουμε τη χρήση μάσκας και των υπόλοιπων μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, την υγιεινή των χεριών κτλ., μπορεί να πενταπλασιάσουμε ουσιαστικά τα κρούσματα. Άρα δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πούμε ότι θα απαλλαγούμε από όλους τους περιορισμούς που είχαμε μέχρι τώρα. Όμως σίγουρα η παρουσία του εμβολιασμού θα βοηθήσει στο να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, ελπίζω μάλλον σε πολύ σύντομο διάστημα. Μάλιστα. Βέβαια, αν τα κρούσματα αυξηθούν τόσο πολύ όσο λέτε, ίσως να πετύχουμε και την ανοσία δια της νόσησης. Δυστυχώς, η ανοσία δια της νόσησης δεν είναι τόσο καλή όσο του εμβολιασμού. Γιατί το λέτε αυτό? Έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι. Μπορεί να ξαναρρωστήσεις, με απλά λόγια. Δηλαδή, τα αντισώματα που θα φτιάξεις μέσω της φυσικής νόσησης δεν είναι τόσο ισχυρά. Ενώ φυσική νόσηση και ένα εμβόλιο και μια δόση εμβολίου
για αυτά που είναι διπλής δόσης εμβόλια. Είναι αρκετά. Μάλιστα τώρα οι οδηγίες λένε, να το πούμε και αυτό, ότι όταν έχεις νοσήσει μπορείς να κάνεις μία δόση εμβολίου και τυπικά παίρνεις και το πιστοποιητικό. Αν έχεις κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και νοσήσεις μετά, κάνεις μία δόση ακόμα, δηλαδή κάνεις πλήρη εμβολιασμό, γιατί θέλεις μία δόση μετά τη φυσική νόσηση, ναι, ακόμα. Και για αυτούς που είναι ανοσοκατασταλμένοι, που με απλά λόγια δεν μπορούν να φτιάξουν εύκολα αντισώματα, συστήνεται ακόμα και στη φυσική νόση, αν έχουν περάσει φυσική νόση, να κάνουν δύο δόσεις εμβολίου. Άρα, γενικά για τον πληθυσμό, το λοιπόν, εμβόλιο, ναι, είναι ακόμη και για αυτούς που νόσησαν. Ναι, κάνεις μία δόση, ναι, για αυτούς, ναι, που νόσησαν, γιατί λέμε ότι η φυσική... Είχαμε την εντύπωση ότι εντάξει, αν δεν την πετύχουμε την ανοσία μέσω εμβολίων και την πετύχουμε μέσω της νόσησης, σιγά σιγά θα το φτάσουμε. Όχι, το έχει αποδειχθεί πλέον ότι θα αρρωσταίνουμε και θα ξαναρρωσταίνουμε και θα είμαστε και πιο ευάλωτοι στις μεταλλάξεις. Μάλιστα. Όταν έχεις περάσει τη φυσική νόση. Ωραία. Άρα, συνοψίζοντας, ναι στο εμβόλιο, ναι και στα μέτρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, είστε υπέρ των μέτρων. Συνεχίζουμε να προσέχουμε για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να πάρουμε τη ζωή μας πίσω όπως ήταν πριν. Δεν θέλω να σας βάλω στη λογική του πότε το εκτιμάτε αυτό, γιατί μάλλον δεν μπορείτε ούτε εσείς ούτε κανένας να το προσδιορίσει με ακρίβεια, διότι η ασθένεια συνεχώς παρουσιάζει καινούργια πράγματα. Έχει σημασία όμως ότι με τα εμβόλια νιώθουμε τελείως διαφορετικά ψυχολογικά από ό,τι ήμασταν πριν από ένα αυτό χρόνο. Είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Η ελευθερία είναι κάτι σχετικό. Ελευθερία είναι να μπορείς να βγεις, να δεις τους ανθρώπους σου, παλιότερα να δεις τους αγαπημένους ανθρώπους. Καλά, δεν είναι και τόσο πρόβλημα να τους δεις με μάσκα. Δεν είναι και τόσο φοβερό. Φανταστείτε όμως πριν από τα εμβόλια, οι μεγάλοι άνθρωποι είχαν να δουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους για πάρα πολύ καιρό. Σωστά. Ζούμε ιστορίες τώρα που τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να αγκαλιάζουν, να έρχονται κοντά. Και αυτό μας το δίνει αυτή τη δυνατότητα να την έδωσε τα εμβόλια. Μας τη δίνει το εμβόλιο, σωστά. Έτσι. Εδώ πέρα θα ήθελα να τονίσω και κάτι και τοπικά που έχει σημασία. Έχει μεγάλη σημασία και η στάση της Εκκλησίας τοπικά. Το παρουσιάσατε και σήμερα στην εφημερίδα σας από ό,τι είδα. Και ως Ιατρικός Σύλλογος θέλουμε να δώσουμε και τα εύσημα στον Μητροπολίτη Χίου, ο οποίος προτείνει τον εμβολιασμό και είναι υπέρ του εμβολιασμού. Και αυτό έχει μετρήσει μάλλον να είναι και Χίος λίγο πιο ψηλά στους εμβολιασμούς σε άλλες περιοχές. Οπότε να αποδώσουμε τα Κέσαρι το Κέσαρι και να το τονίσουμε αυτό. Και να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια, ο Ιατρικός Σύλλογος, για αυτή την προσπάθεια. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Ελπίζουμε τους όσους λίγους έχουν μείνει που δεν έχουν πιστεί ότι τα εμβόλια κάνουν καλό, να τους αλλάξαμε γνώμη. Μακάρι. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.